Ναι, πολλές φορές λέμε πολλά, πολλά και λέμε τι είπαμε τώρα, κάτι, θα ξεχνάμε, θα ξεχνάμε. Και για αυτό ότι όχι λέει, είναι να εντεδώνονται μέσα μας και να μην ξεχνάμε, ναι, ναι, και να προσπαθούμε. Να προσπαθούμε τα χρόνια, λέγω προσπαθούμε, γιατί αυτά είναι εύκολο. Είτε στις πετρίδες αμέσως. Βέβαια από το να στέκομαι εγώ μου στην ανένα στο πνευματικό μου έργο. Το ενωνόμισα, παράδοση, πρέπει να γίνει τίποτα. Αλλά τα άλλα για τα πνευματικά, για τον αγώνα, το λέμε και τις αμαρτίες, τα δίνουμε, πολύ πιο σωμα, να αγωνίσει συνεχώς. Να πάνε για τα πάνη, τις ενημερίες του. Μακροχρόνιος, στις μια ζωή. Θα δεν είναι ορισμένα, όχι, πρέπει να κάνει κάτι. Ναι, αυτά, αύριο είναι ίδια. Καλή στιγμή. Έχουν και τρεις μετά και δύο όπως από τους Παύλους που μας λέει γίνει να δει την έτσι τρίτη ουρανό. Ότι μπήκε στο παράδεισο. Ζώνη. Και σώμα τι ήδη χωρίς το σώμα το σου ουκ είδε, δεν ξέρω. Πάντα πήγε στο παράδεισο. Ξαναγύρισε. Δεν μπορούσε να μιλήσει. Πώς ήταν. Ρήματα άρρητα. Αυτό μου να λέει. Άρρητα. Δεν λέω. Το ίδιο και με για τον πύρινο ποτάμο και την κόλαση. Γιατί φέρνει. Και αυτά είναι άρρητα. Δεν μπορεί κανείς να περιγράψει το πώς είναι κόλαση. Και προσπαθούμε με σχήματα που είναι φοβερά σε εμάς, που είναι οδυνηρά σε εμάς, ό,τι πιο οδυνηρό, τι πιο οδυνηρό να ρίξει μέσα στη φωτιά και να μην καίγεται. Να ευχαριστούμε τώρα. Αν μπορούσε να γίνει αυτό, να είναι στη φωτιά κανείς μέσα, να τηγανίζεται, να έχει τους πόνους της φωτιάς, την τρίτη της φωτιάς και να μην είναι. Δεν είναι το πόνο. Τι είναι, δεν πρέπει να έχεις λιγάκι και βάλει το κεράκι σου στη ζώμα και πεινάζει να έχει ψηλά. Λίγο το δακτυλάκι μόνο, που να είσαι ολόκληρος μέσα. Μπορεί να χάνεις τις αισθήσεις σου, δεν θα χάνεις. Γιατί όταν ρίξουν κάποιες τη φωτιά, σου λίγο έβαλε τις αισθήσεις, τελείως δεν είναι αυτοί, τίποτε χάει και έδωσε.
να είναι μέσα κανείς εκεί, να έχει τις αισθήσεις του, να νιώθει τους φόνους, τους θετικούς φόνους και να είναι το φόνο. Βέβαια, δεν είπα τερές, αυτό το πυρ και η στοιχεία καψούμε να λυπήσονται, λέγει η γραφή. Θα έχετε διαβάσει τη γραφή. Και το ερμηνεύουν ότι η φωτιά αυτή, μπροστά στη φωτιά της κολάσεως, καταργείται. Είναι τόση η δύναμη σε αυτή τη φωτιά, τόσο αδύνατη αυτή η φωτιά, σχετικά με τη δύναμη εκείνης της φωτιάς, του καιρός εκείνου, που εξαφανίζεται αυτή η φωτιά. Δεν είναι κανένα, δεν είναι κανένα αίσθημα. Θέλω να πούμε το πόσο φοβερό, πόσο φοβερή είναι η κόλαση. Με αυτόν τον τρόπο, όπως με τις εικόνες αυτές, με τον ποταμό των Πύρινων, το πύρτο άδειο που λέγει ο Κύριος, ομιλεί με ανθρώπινες, με εικόνες που ο άνθρωπος μπορεί να καταλάβει, πόσο μένει, για να περιγράψει κάπως την οδύνη της εκεί καταστάσεως, το πόσο φοβερό θα είναι. Και αυτό φυσικά το περιγράφει και ο θρυγμός των Ιωτονοδότων, που λέγει ο Κύριος. Σας σιγάμε την κόλαση. Όπως αντίθετα με το Παράδεισο, το πόσο ευχάριστο θα είναι, πόσο ευπρόσινο θα είναι. Δεν είναι όμως αυτά που μιλάμε ακριβώς για τον Παράδεισο και για την κόλαση. Απλώς είναι εικόνες παρμένες από την ανθρώπινη ζωή, την ζωή, την γήινη ζωή. Δεν είναι αυτά. Είναι κάτι αφάνταστα καλύτερο, το Παράδεισο. Αφάνταστα καλύτερο. Δεν μπορεί να φανταστεί κάτι. Αντίθετα, η κόλαση κάτι αφάνταστα χειρότερο. Γι' αυτό και, εάν ξέραμε τι είναι ακριβώς η κόλαση ή τι είναι ο Παράδεισος, αν μπορούσαμε να καταλάβουμε, τότε όλοι θα πηγαίναμε στο Παράδεισο. Αν θα μπορούσαμε να εναισθήσει, που λένε οι πατέρες, να υπάρχει και τι λέμε τώρα, σκεφτόμαστε στη φοβερή κόλαση, άλλος από το φανί, άρα υπάρχει κάτι δούμε να πάω στην κόλαση. Αυτός δεν ξέρει, είναι σε κατάσταση παραφροσύνης, δεν ξέρει τι γίνεται. Γιατί αν ήξερε τι είναι κόλωσης και του λέγανε, κοίταξε, θα σε βασανίζουν χίλια χρόνια. Φρικτά βασανιστήρια. Εδώ, τα φρικτότερα βασανιστήρια. Και από τα φρικτότερα, θα προτιμούσε να βασανίζεται εδώ χίλια χρόνια με τα βασανίδια παρά να πάει στην κόλωση. Αν ήξερε τι είναι. Ή αν μπορούσαμε να έχουμε την αίσθηση του παραδείσου, που δεν την έχουμε όλοι μας δυστυχώς, θα προτιμούσουμε τα χειρότερα μαρτύρια παρά να ζήσουμε μια μαρτωρή ζωή. Μια αδιάφορη ζωή, μια χλιαρή και χαλαρή ζωή. Θα είμαστε όλοι φλόγα. Όλοι μας θα είμαστε. Να, όπως αν διαβάζετε και καλό είναι να διαβάζετε το πώς ζούσαν οι πρώτοι χριστιανοί. Τους αποστολικούς χρόνους και τους μεταποστολικούς χρόνους. Οι πρώτοι χριστιανοί ζούσαν και διακήρυξαν ότι ούκα έχουμε νόδευμένο σαν πόλημα. Δεν ήταν εδώ πέρα ούτε σπίτια, ούτε περιουσίες, ούτε αγαπά, ούτε τίποτε. Ένα τους ενδέφερε πώς θα πάνε στον ουρανό, στον παράδεισο. Λαχτάρας τους, τη φροντίδα τους, η επιθυμία τους, ο αγώνας τους, πώς θα κερδίσουν τον παράδεισο. Και τα μικρά τα παιδάκια, αυτές τις γλώσσες τα μαθαίνανε. Γι' αυτό και παρουσιάζεται τώρα το φαινόμενο τριών ετών παιδάκι. Να το λέει ο χέρι μας, να αγκαλιάζει, να το φιλεί, να του λέει εσύ παιδάκι μου, ό,τι θέλεις. Τι δεν μπορούσε να τάξει και σε ένα παιδάκι, παιδί να το έχει, βασιλεύσει εκεί. Και αυτός χριστιανός είναι. Ένα παιδάκι. Και να το σκοτώνει, να φτάνει στο μαρτύριο, έχουν τα λαϊκή. Το μαρτύριο παρά μόνο τα αγαπά. Αυτό είναι ακατανόητο και την εποχή μας. Δεν μπορεί να το καταλάβει. Αδύνατο το καταλάβει. Που δεν ξέρουν τι τους γίνεται τώρα τα παιδιά. Α, από την τώρα ξέρουν πολλά. Από τραυλά τραγούδια ξέρουν πολλά. Πάρα πολλά ξέρουν. Αλλά από αυτά τα πράγματα τι λέγω τα παιδιά. Και εμείς τα ξέρουμε μεγάλη. Δεν γνωρίζουμε. Γι' αυτό δεν τα καταλαβαίνουμε αυτά. Δεν μπορεί η εποχή μας δεν τα καταλαβαίνει. Ούτε πήρε ο Παθενός καταλαβαίνει, ούτε παρά τους καταλαβαίνει. Αλλά λέω εάν κανείς αυτοί οι πρώτοι που δεν ξέραν τι είναι παράδεισος, γι' αυτό ζούσαν έτσι. Τα πάντα θα υπομείνουμε, θα υποφέρουμε, θα... Να, και έχουμε τα λίπνα των πέντε μαρτύρων, που τα λέμε, αλλά δεν εισχωρούμε μέσα, δεν τα εμβατύνουμε. Ο εκτράτης ήταν, που του βάζει. Που ήταν στην Μαρδάρη, στη σκέπη πάνω που ήταν. Ωραία, ήταν δε.
Όχι, όχι, κάποιοι. Ήταν οι τέσσερες, είχαν συλλαβητιστές και κάποιος ήταν στη σκεπή, έκανε τη σκεπή, θυμάμαι, και όχι, μαγάζι να βγήκε. Έκανε τη σκεπή του, δηλαδή οικογένεια, παιδιά, έχει γυναίκα, ετοιμάζει το σπίτι του, δεν είχε σπίτι και ετοιμάζει σπίτι. Και ο ίδιος το ετοιμάζει, είναι πάνω στη σκεπή, ετοιμάζει, φτιάχνει τη σκεπή. Και λέει γυναίκα, βλέπει τις τέσσερις να οδηγούνται από τους, από απόσπαστο μεταλλητικό, τι γίνεται με αυτούς, μαθαίνουν ότι είναι ομολογητές. Πάνε να μαρτυρήσουν για την αγάπη του Χριστού. Τι λέει στη γυναίκα του, να πάω και εγώ πέντε στην Εύρωση, θα γίνω. Και λέει, πας λέει, να έχω σύζυγο μάτρα. Θα πας. Σπίτι δεν έχει. Παιδιά έχει, σπίτι δεν έχει, τίποτε, γυναίκα μόνη της. Δεν σκέφτε, τι θα είναι, πού είναι τα παιδιά, μας βρίσκει σπίτι, τίποτα δεν είναι, πού θα μας αφήσει, τι θα μας κάνει. Να έχω σύζυγο μάρτυρα. Και την καρδιά της, τα καταλαβαίνετε. Δεν, δεν μπορείς να καταλάβω. Α, δεν μπορείς να καταλάβω. Είχε τόσους ζήλους, τόση φλόγα, τόσους ζήλους για την αγάπη του, για την άλλη ζωή, για τον παράδειγμα, που σου λέει εδώ κόλασε να περάσουμε, να υποφέρουμε, να μαρτυρήσουμε, γυμνή να είμαστε στο κρύο, να είμαστε σπίτι να μην έχουμε, το παράδειγμα. Να έχω σύνδεσμο, να είμαστε σύνδεσμο μάρτυρα, να είναι συνδέβη για μένα από εκεί. Τι ωραίο τρόπο. Τι να πετάνε τα σπίτι, και να πετάνε και τα παιδιά μας τα πιο και βάτα του. Και εμείς τα κερδίζουμε το παράδειγμα. Με τις μυστείες αυτού. Η λογική βλέπετε, είναι τέτοια λογική δεν έχουμε τώρα. Και το παν για αυτούς είναι η αιώνια ζωή, γιατί ξέρουν τι είναι η αιώνια ζωή. Γνωρίζουν. Τώρα έχουν αντιστραφεί τα προβλήματα. Για όλους μας το παν είναι η γη. Έχουν κατσοθεί στη γη και έχουμε γίνει γη, είναι αισθησιακή. Να περνάμε καλά, να είμαστε χριστιανοί, αλλά να περνάμε και καλά. Να έχουμε τα καλά μας τα φαγητά, να έχουμε τα σπίτια μας, να έχουμε, να περνάμε καλά, πώς θα το κάνουμε. Θέλουμε να κακοπεράσουμε. Βλέπετε στην εποχή μας είχε μια ασφαλή στον Καρέα. Την κατέφωση. Πριν από 2-3 χρόνια θα ήταν. Και πει στο βιβλίο που έβγαλε ο Γεροπαϊσούς, την αναφέρει. Είδε από κάτω τον Καρέα, είδε κάποιον ασκητή στα κατουνάκια που έφευγε. Το δεν είναι και φεύγει, λέει, ένας μεγάλος Άγιος σήμερα. Που κοιμήθηκε, τον είδε από κάτω. Μερικοί από εσάς την ξέρουν τι είναι. Ήταν Αγία. Και ήταν στα παράγκα που ήταν, λέμε. Γιατί εγώ δεν έξω να το άκουσα. Να, η ζωή. Αλλά τις βρήκαν και τις φαγητό από τη γονή, την κυρία Τζαρή, σαν Τσιάν, έτσι είναι πάντα. Γιατί έκανε την νόη, την είχε για τρελή. Για τρελή την είχε. Οι πολλοί την είχαν για τρελή. Αυτοί που είχαν αισθητήρια πνευματικά είχαν καταλάβει τι είναι και τι εξαιρετή, γιατί είχε χάρη. Αλλά τι ταλαιπωρία και τι είχε μένα στην παραπάρα, γιατί δεν τον μπορούσε να περάσει, τα είχε. Αυτό και κάνει την τρελή για την αγάπη του Χριστού. Θα θολώσει τα νερά, να μην γίνει αναγκαία και δεν γίνει κανένα άλλο. Ο τρελός, αυτοί που κάνουν το σωρό το κάνουν, υποκρίνονται την τρέλα για να κρύψουν την αρνητήθηση. Αυτό υποκρίνεται. Είναι πολύ ενάρετη αυτός που θα διαχθώσει, αλλά είναι πολύ ενάρετη, άγγιοι, σε μέτρα πνευματικά. Να μην τους εθενούν, να μην χάσουν το μισθό από τον Κύριο, δεν φώνει τους εθένους του κόσμου, τους δίκαιους τους ανθρώπους, τα μην τώρα σημαίνει, κάνουν το τρελό και θολώνουν τα νερά. Βλέπετε, λογική, θα διανόητη μας. Ξεκινήσαμε τον πύρνο στον ποταμό. Εγώ τι να πούμε για τον πύρνο ποταμό που έδωσε το κύριο Βηγέννη. Δεν μπορούμε να τα περιγράψουμε. Να, βλέπουμε ένα ποτάμι εκεί πύρνο και μέσα στην στο πύρνο από το ποτάμι που δεν σβήνει φωτιά, που βρίσκονται πάνω και εκεί οι άνθρωποι. Είναι η κόλαση. Η κόλαση. Η αιώνια τέλη του κόλαση. Και αυτά τα λέγει τα έμαστα παριστάνει σε εικόνε σε θρησκεία και από την άλλη πλευρά μας παριστάνει και τον παράδεισο, τους κόλους του Αβραάμ και τον παράδεισο και ό,τι πιο ευχάριστο και ευχαριστώ τον άνθρωπο. Βλέπετε, έχω την άνθρωση, γίνεται το βιβλιοδάκια. Όλη η γη στολίζεται, νυφούλα. Τι χαίρεσαι. Τι είναι σεξ και χαίρεσαι.
και λυπημένος αν είσαι, στεναχωρημένος αν πας ή αν μπορείς να τα ρίξεις αν πας σωστά, φεύγεις τα πράγματα από τα βουνά. Γι' αυτό παρουσιάζεται το παράδεισο, όχι εκεί πάνω από τον λόγο να μην υπάρχει. Ήλιο δεν υπάρχει. Εκεί δεν υπάρχει ούτε φωτιά, γιατί και φωτιά ήλιο. Αλλά πλούστατα λέγω θέλει να παραστήσει με αυτόν τον τρόπο να βρει την ευχάριστη, την πολύ ευχάριστη κατάσταση και με τον όμορφο κοινό δεν είναι η κατάσταση. Και τελώς με άλλα σχήματα δεν θα μπορούσε να καταλάβει ο άνθρωπος, τώρα μόνο αυτά. Γι' αυτό ο πείρας μου έκανε. Αυτός ο σκοπός έχει να... και φυσικά η εικόνα είναι το κήρυγμα, η διδασκαλία για τον μορφόν αυτό, τον ειδημένο πάνω. Το ξύλο, τον τοίχο. Η Εκκλησία γι' αυτό έκανε τόσους μεγάλους αγώνες στην οικονομαγία και τόσα βήματα και τόσοι μάρτυρες τότε. Γιατί η εικόνα είναι θεολογία. Είναι διδασκαλία. Με την εικόνα, η εικόνα διδάσκει. Και αν θα μπορούσαμε να κατανοήσουμε όλα που υπάρχουν μέσα στο ναό, να τα καταλάβουμε και τα υπάρχουν, οι εικόνες, τα πάντα και αυτά που λέγονται, αυτά είναι συγκλονιστικά κηρύγματα. Δεν θα έπρεπε να μιλάει κανείς. Αυτά όλα κηρύγματα. Και αυτά που διαβάζουμε και αυτά που ήταν. Είτε το θυμίαμα, είτε η εικόνα, τα σχήματα και αυτός ο ναός ο κόμπος, όλος ο τρούπος. Ναι, όλα αυτά είναι δάσκοντα. Και περισσότερο η εικόνα. Γι' αυτό και εμείς οι Ορθόδοξοι από ένα άλλο πάω, όταν πάμε σε ένα προτεστάντικο ναό, αν πήγατε ποτέ ή σε ένα καθολικό ναό, δεν είναι αυτό, δεν έχουν εκεί ποτέ. Αγωνιά. Αγωνιά. Δεν είναι καρδιά του καλοκαιριού και να παγώνεις εκεί μέσα. Και εγώ τώρα σε αυτό στα Ρεσόνα, δεν είχα πάει ποτέ. Στα Ρεσόνα μας βάζει σε ένα προσκήνιο, όταν μόλις πήγα μέσα. Και δεν είχε για γάμματα να καταλάβω. Ήξερα ότι στο ναό το καθολικό είχε γάμματα. Και ρωτάω τι είναι, ναός καθολικός είναι. Ωραίο το κτίσμα, αλλά αγωνιά δεν είναι μέσα. Δεν είναι αυτό. Δεν είναι. Και από τις προσφέρειες εκεί και από όλα αυτά. Δεν είναι. Και μπαίνει σε ένα ορθόδοξο ερυπωμένο στο πλήσιο του πέρα, έτσι αγιευρούς τα αυτά και μπαίνει και έτσι αναπάτησε να τις κατάλαβα. Πολύ. Μου λένε πολύ στη Θεσσαλονίκη, καλά θα. Όταν στο κέντρο θα αναξιωτωθούν λιγάκι από την Πέλσα, τη Ζάλη πάνε στον Αγιάννη και στην Αγία Σου από κάτω. Πάτε, λέει σε άλλο κόσμο, τον πάρω κόσμο καθημερινά στο κάτω. Πυρνεύουν, ψυχάζουν. Γαλήνια, μέσα. Το έκανα και εγώ αυτό. Σήμερα με διέσαι 30 αυτό. Και το με τράπω και τώρα με πάνω μέσα να δείτε. Πότε με ξεχωριστώ και έτρεξε. Καλά κάνετε. Και τώρα και εμάς. Καλά κάνετε. Και τότε σε μέσα στη γη, σε μια τρύπα εκεί πέσα σαν σκυλάκι, περάσουμε από τα άλλες ψυχές, ευχαριστώ στο τόπος και ξεχωριάτησε. Αν επιτρέψετε να γίνατε με τους ναούς αυτούς, γιατί εγώ προ Χριστού ήμουν σε τέτοιους ναούς μέσα. Αλλά δεν έβλεπα αυτό το βουνό. Το έβλεπα διαφορετικά. Μετά, όταν είμαι και ο πατέρας μου, και αναγκάστηκα να πάω στην Βιβλία, τότε μου φάνηκε διαφορετικά και όχι μόνο σε μένα και στις κόρες. Και μου είπαν τέτοια πράγματα, θα συζητήσουμε. Πολύ κρύο, πολύ παγωνιά μέσα σε αυτήν. Όταν έκανε σημείωση, εγώ στο βόρειο του Απόλλου, έπρεπε να σαν πάει στο δερμάτι μου το θέλω. Θα κάνει σημείωση. Θα φύγει από εκεί και πάει στο δερμάτι μου, δεν μπορεί να κάνει σημείωση. Και δεν θα μπορεί να κάνει σημείωση. Να και εγώ αν δεν έμπαινα, δεν μπορούσα να κάνει σημείωση. Έχω μόνο έξι, το πρωτό το σημείωση. Τι, εγώ το θεωρώ, αν δεν πήγαινε σε καθόλου τον νόμο, δεν μπορούσα να με από την αίσθηση. Καταλάβει. Και έτσι όταν είναι κανείς στον καθολικισμό ή σε κάποιους σαν ορισμένες, δεν μπορεί να καταλάβει και αν δεν ζει αυτό που ζει, αν δεν ζει και κάτι άλλο, δεν μπορεί να καταλάβει. Μέσα τι. Γιατί αυτά, γενικά η πίστη μας,
ξέρετε ότι δεν κάνει και δεν κατανοείται με το μυαλό και τη σχέση με τη γνώση. Αν δεν δουλέψει η καρδιά, θα κάνουμε τίποτα. Η σκέψη θα είναι απαραίτητη η γνώση για να μεταφερθεί να γίνει βίωμα, να γίνει ζωή. Και φυσικά όλα αυτό κάνει. Ο αγώνας, η εξομολόγηση και τα μυστήρια και αυτά ήταν αυτό το σκουπάκι. Για τον εαυτό μου καλή αμαρτία, ζει την πέρα του Θεού. Αυτή είναι η βίωση. Έτσι ζει. Βλέπει τον εαυτό του. Αυτός που δείχνει, βλέπει τον εαυτό του, βλέπει την αμαρτωλό του. Είναι κακός. Είναι εγκληματία. Αυτός έχει αίσθηση Θεού. Για να σου πεις είναι καλός. Μπορεί να είναι, να έχει την αίσθηση, δεν μπορεί ορθόδοξος και να έχει αυτή την αίσθηση. Ότι είναι πολύ καλό και έχει συνάντηση πνευματικά είναι. Αν είναι φιλοδόξη, είναι πλανημένο. Οι αιρετικοί όπου δεν έχουν ιδέα. Γιατί και αυτή είναι πλάνη. Αλλά και στην ορθόδοξη να είναι κανεί και όταν πιστεύει ότι είναι καλό, είναι δεν πλάνη. Η μεγάλη πλάνη είναι το κόσμο. Δεν υπάρχει μεγάλη πλάνη στον κόσμο. Ο ορθόδοξο δεν έχει την αίσθηση και ότι είναι αμαρτωλός. Έστω και να μην έχει να πει κάτι ότι τι αμαρτίες έχει, αλλά έχει αυτή την αίσθηση, την αμαρτωλός. Την αίσθηση. Ναι, να ρωτήσω καλά που το δείξατε αυτό το θέμα, άλλοτε με αυτό, ίσως ενδιαφέρει μερικές περιπτώσεις. Ίσως ενδιαφέρει μερικούς αυτοδόν. Παρουσιάζεται το φαινόμενο σήμερα, έχει κάποια σχέση με τον πνευματικό τουρισμό αυτό. Γιατί κάνουμε και με τον τουρισματολικό μας. Με επισκέψεις, δεξιά, αριστερά, αυτά. Δεν λέω, καλά είναι αυτά, αλλά αυτό που γίνεται να έχω το πνευματικό μου, πολύ το καλό και να πάνε να συμβουλεύουν με άλλους είναι πολύ καλό. Κάτι άλλο παράδειγμα. Και είναι και αμαρτωρότητα, αμαρτία κάτω. Ο πνευματικός δεν είναι μόνο για την εξαγόρευση για τις αμαρτίες, είναι για όλα τα πνευματικά. Αναλαμβάνει τον όλο άνθρωπο ο πνευματικός. Τον ψυχοσωματικό άνθρωπο. Όχι μόνο τις αμαρτίες, αλλά και τα προβλήματα με τις παιδικές μέρες. Και αν φυσικά όπως γίνεται τώρα, όταν κάθε μέρα το πρωί το βράδυ τους ανθρώπους βλέπεις τι υποφέρουν, δεν μπορούσα να τους δει σωστά. Ο πνευματικός για να κάνει τη δουλειά πρέπει να έχει λίγους και να τους επισκέπτεται και να τα επισκέπτονται και να βλέπει τα προβλήματά τους, να τα βλέπει κοντά. Όλα τα προβλήματα. Όλο το πρόβλημα. Το ψυχοπνευματικό ανθρώπου. Αυτή είναι η σωστή εργασία που μπορεί να γίνει με το πνευματικό. Τώρα τι γίνεται, πάμε, έχουμε ένα πνευματικό, λένε τις αμαρτίες πώς λένε, και περιγυρνάμε και βρίσκουμε και άλλους πνευματικούς και τα λέμε εκεί χωρίς καν τουλάχιστον να πούμε στο πνευματικό μας ότι, γιατί μπορεί να γίνει αυτό, αλλά θα πούμε στο πνευματικό, κοιτάξτε, αυτά τα θέματα, σε παρακαλώ, δώσουμε ευλογία να πάμε να τα συζητήσουμε τον τάδε. Μόνο τότε επιτρέπεται. Και έχουμε ορισμένα θέματα, προβλήματα. Αυτά θα πω στο πνευματικό. Αυτά και αυτά σε παρακαλώ θα πάω, να πάω να τα συζητήσω με τον τάδε μοναχό, με τον τάδε πνευματικό. Τότε επιτρέπεται. Αλλά εδώ αντικανονικό είναι. Ότι έχω πρέπει στο πνευματικό μα. Ένα. Άλλο τώρα πάω ακούω μια ομιλία. Αυτό δεν είναι τίποτα. Το ρωτάω τίποτα. Να ακούσουμε τίποτα. Σχεδίματα οπουδήποτε θα ακούσουμε. Αλλά να πάω να ρωτώ εγώ προβλήματα και θέματα. Πολλοί πρέπει να κάνουν εξομολόγηση. Και εγώ τώρα, αν δεχτώ κάποιον από τους άλλους, θα το πω στην εξομολόγηση, αν αυτά. Παρά το αντίθετο από τους κανόνες. Και μερικοί μας παρεξηγούν και λέει, για μας καταδέχεστε και κάνουμε το σοκόπι και μας διώχνετε και λέει, καλά, κομμένει στο πνευματικό. Δεν είπες τίποτα στο πνευματικό σας. Έρχεσαι εδώ πέρα. Πώς θα το κάνω. Αυτό είναι... Πώς θα πούμε, είναι πολύ άσχημο. Να, το περιβόλι της Παναγίας, που μου ευχαριστούσε και ο Ρωβίνος, που παρακλείται, πολύ καλός γέροντας, αγίευσε και έγινε ένα βιβλίο που το επιγράφει το περιβόλι της Παναγίας.
την οποία υπάρχει το μοναστήρι που έκανε μαζί στον παράδεισο κάτω στην Οροπό. Κοιμήθηκε στο τάφο των έξω και στο μοναστήρι στην Αυλή. Και ήταν άθλημα πνευματικό. Εκεί το περιβάλλει γράφει μια περίπτωση. Εσύ αν πάτε στο Αγίον Όρος, ξέρετε, ξεκίνησε το Αγίον Όρος. Ότι τα σπίτια συμβαίνει να είναι δυο-τρεις πατέρες και να μην έχουν ιερέα. Να είναι όλοι μοναχοί. Και ο γέροντας να είναι μοναχός. Οπότε το μυστήριο της υπομονής δεν μπορεί να γίνει. Πρέπει να πάνε σε κάποιον άλλο πνευματικό να εξομολογηθούν. Όλοι αυτοί. Και ο γέροντας και οι υποτακτικοί. Όμως οι υποτακτικοί τα λένε όλα στο γέροντα. Κάνουν εξαγόρευση στο γέροντα εξομολόγηση. Πρέπει οι υποτακτικοί να τα πούνε όλα στο γέροντα και έπειτα να πάνε να τα πούνε και στον άλλο πνευματικό. Για να πει κάτι, δεν πρέπει να πείσει τίποτε που να μην πει στο γέροντα. Και κάποιος ξεκίνησε μία μισή ώρα, δύο, θα σας διαβάσω, από όσο και πήγε που στα Καρούλια. Πήγε κανείς κατέβει, κανείς πότε στα Καρούλια. Αν κατεβείς και ανεβείς, πρέπει να πάρεις απόσεις. Δεν, τόσο σκόπος. Αριστοτέλη πήγε, πήγε μέσα. Από πάνω και να κατέβεις πέρα. Με τις αλυσίδες, με αυτά που... Τώρα είναι τώρα πια δεν μπορείς και να πας, τώρα έχουν χαλαστεί, δεν υπάρχουν πηγές. Κοίτα, παλιά όμως, τώρα φυσικά στην ηλικία του λόγου δεν μπορώ να πήγα και θελήθηκα, αλλά τον ημωνιά 35 ετών, πολλές φορές είχα περάσει. Και αυτό ξέρω, πέρασα πολλές φορές. Κόβησε. Πήγε, κατέβηκε και είπε στο πνευματικό του ότι κάτι από αυτά που θα σου λέει δεν το είπε στο γέροντα. Να πας, να το πεις στο γέροντα και έπειτα να τις εξομολογήσεις. Ακούτε, τον έστειλε, δεν του δέχτηκε την εξομολόγηση, τον έστειλε πίσω στο γέροντά του να πει και αυτό το. Μια αμαρτία που είχε ξεχάσει και έπειτα γύρισε και έπαιρνε την εξομολόγηση. Όπως αυτά έπαιρνε, δεν μπορούσε να δείξει την εξομολόγηση, αν δεν είχε τελειώσει. Επέχει τέξη πνευματικού, πρώτο πνευματικού, ο γέροντας, αλλά επειδή είναι παπάς, δεν μπορεί να εξομολογηθεί, η οικονομία πάει σε κάποιον άλλο. Γιατί σου το λέω αυτό. Όλα θα τα λέει το πνευματικό του κάνει. Δεν μπορεί να αφήσει κάτι να το πάει σε κάποιον άλλο. Μπορεί να πείτε εξής, γέροντα έχω κάτι που δεν μπορώ να σου το πω. Είναι αδύνατο. Ο εγωισμός μου αυτά δεν μπορώ να σου το πω. Μην σε βλέπει αυτά να το πω κάπου αλλού. Έτσι γίνεται. Να πάει από την κάπου. Εντάξει, τι θα πει ο πνευματικός, τι είναι, πες. Αν πει δεν σου δίνει ευλογία, δεν μπορεί να το πει. Αν το πνευματικό πήγαινε, πες, εντάξει, μπορεί να το πει. Καταλαβαίνετε. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε χωρίς τη συγκατάσταση και την άδεια του πνευματικού. Έχω προβλήματα. Να πω και είστε, να πάω, έκανα την εξομολόγηση, δεν λέω και στο μυαλό μου και πάω λέω τα προβλήματα σε άλλο. Δεν είναι σωστό. Πρέπει να πω, πατέρ μου, έχω ένα πρόβλημα. Θα πάω να τα συζητήσω. Υποδεικνύεις κάποιον εσύ που μπορώ να τα συζητήσω. Θα δώσω εγώ για πνευματικό και θα πάω να συζητήσω. Αυτή είναι η κανονική έτσι στάση που έχω δώσει. Αυτό είναι το πνευματικό. Σήμερα δεν τα πει. Και συμβουλόμαστε. Δεν είναι σωστό. Παρεζηνία. Άλλο τώρα μπορεί να μην αναπάει το πνευματικό. Τι δεν αναπάει. Πώς θα το κάνουμε. Ο καθένας με τον τίποτα μου το θεωρεί να πάρει και κάτι. Τότε θα πει γέροντα ευλογή στον κόσμο. Δεν είναι από αυτό το λόγο. Είναι βήμα που πρέπει να σου δώσω ευλογή. Δεν δίνω, θα πει ο άλλος, θα πει με τη συμβουλή και φεύγω. Δεν είναι αμαρτωλό αυτό, μπορεί να φύγει. Δεν δένεται κανείς με το πνευματικό του. Μπορεί να πάει και να φύγει. Την ευλογία την θέλει η Εκκλησία για να πω εγώ το θεματικό και το λαϊκό θα πας και έχεις βρεθείς κανέναν. Μην πάει και πέσει στα νύχια κάποιου που φαίνεται πνευματικός, αλλά δεν είναι πνευματικός. Και αυτό το πώς θα ξέρω τον πνευματικό, θα το πω κοίταξε, αν θέλεις δοκίμαση και εκεί πήγαινε στους πνευματικούς, δοκίμαση αν σε αναπάσει κάθεσαι. Αυτόν τον λόγο έχει ευλογία στο πνευματικό. Και να ξέρω πνευματικό ότι γιατί μπορεί να φύγει άλλο και θα σκεφτεί για αυτό που δεν θέλει. Μήνε, χρόνια αυτά και θα είναι συγγνώμη, τι γίνεται αυτή η ψυχή. Τι γίνεται. Για να ξέρω πνευματικό ότι είναι ταυτοποιημένο. Και δεν έπρεπε να είναι αυτό, αλλά είναι κάπου αλλού. Δεν εγκατέλειψε τον αγώνα το πνευματικό. Πνευματικό μπορεί να αλλάξει και πνευματικού. Αλλά ενώ έχει πνευματικό να περιγυρνάει και σε άλλους, το θέμα. Δεν ξέρετε, το βολεύει και στον εγωισμό μας. Κάτι που το κάνουμε, ντρέπομαι, γιατί ντρέπεσαι. Ας
Φυσικά ο καθρέφτης δεν είναι, ξέρει καλά, τρεμμένος ξέρει. Πώς αν το πω τώρα που να ξέρει αυτό που έκανε, αυτό είναι πολύ εγωιστικό. Δεν σκεφτούμε τα πνευμά μας, τότε τι κάνουμε, τι εξομολογήσεις κάνουμε, τι μετά είναι κάτι. Πάω σε ένα άλλο πνευματικό, το λέω και ξαναγίνει το πνευματικό μου, το καλό το παιδί. Αυτά τα. Τα ελαφρά τα λέω, το πολύ βαρύ δεν μπορώ να το πω στο πνευματικό, το καμπαλού. Βλέπετε ότι είναι καθαρά εγωιστικό. Τι είπα να κόψει το κεφάλι πνευματικό. Αν με αγαπάει θα λυπηθεί και θα κάνει περισσότερο και θα έχει. Αυτό θα κάνει. Αν είναι πνευματικό δεν το πω. Για να σπάει μια μάνα, ένας πατέρας που λέει το παιδί του να, να υποφέρει, να αρρωσταίνει, όσο περισσότερο αρρωσταίνει, όσο περισσότερο χρωμίζει. Είπε να καλά, δεν θα σας πω. Και καλά είναι. Αν είναι πραγματικός θα κάνει. Έτσι και πνευματικό. Κι ένας που είναι άρρωστος, πολύ αμαρτωλός, περισσότερο θα φροντίσει. Μα όσο που βαδίζει καλά, εντάξει, ξέχνε το πνεύμα. Βαδίζει, αίμα, το αποκόρτη και βαδίζει. Καλά είναι. Δεν τον αποσπέρνει. Πότε. Αλλά ο άλλος, ο αδύνατος, ο τέμπτος, δεν θα τον αποσπέρνει. Και αυτό που λέγει ο Γεωργοπολίτης, φυσικά, το βιβλίο του, ο Θεός, να το ξέρει, είναι ανάλογα με την υπακοή που κάνει το πνευματικό κανείς, έχει ευθύνη και το δέσιμο γίνεται του υπακαλιστού με το πνευματικό. Και αν δεν γίνεται υπακοή, χαλαρώνει το πνευματικό. Πώς θα το κάνουμε δεν είναι. Και υποχρεώσεις δεν είναι πνευματικός και ευθύνη δεν είναι πνευματικός. Την ευθύνη και να λαμβάνει τον ομολογούμενο. Και αν κάνει υπακοή απόλυτη, βλέπετε, μια άλλη ανοησία. Πρέπει τώρα να το εγγόνει. Τυχερός των ανθρώπων είναι. Αν κάνει υπακοή, μια χαρά είναι. Το παράδειγμα. Και γιόλτσε ευθύνη, γιόλτσε αμαρτία,